Ήρθε πακέτο. Α, ευχαριστώ. Ω, το τέλος. Ω, ο Δημήτρης. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα Μίτσο, τι λέει, πώ είσαι. Α? Μια χαρά ρε εσύ, ήθελα να σε ρωτήσω. Καλά ρε. Πάλι καινούργια ακουστικά πήρε. Τι εννοείς. Καλησπέρα παιδιά, Check τεκνά ο Κόσας εδώ, συγχωρήστε την κάμερα που είναι στη μέση, ελπίζω να σας άρεσε το σκητσάκι, το είχαμε γυρίσει με το Δημήτρη, το Δούνα, το φίλο Evergamer, για αυτά εδώ τα ακουστικά, τα Superlux HD668B και είπα να το βάλω και τώρα επειδή τότε δεν το έχει δει και πολλοί κόσμος και το θεωρώ αστείο και μ' άρεσε και το ξανά μέχρι και πριν από δύο χρόνια περίπου, όσοι παρακολουθούσαν το κανάλι, θα βλέπουν ότι συνέχεια έπαιρναν ακουστικά. Εδώ στη γωνία αυτή υπήρχε μια βάση ακουστικών, η οποία ήταν γεμάτη ακουστικά. Παίζει να είχα άπειρα ακουστικά, το είδατε και στο σκετσάκι άλλωστε. Έω ότου πήρα αυτά εδώ. Από τότε που πήρα αυτά εδώ, δεν ξαναγόρασα headset το οποίο να με καλύψει απόλυτα. Οπότε εδώ και δύο χρόνια χρησιμοποιώ καθημερινά αυτά τα ακουστικά που βλέπετε πάρα πολύ με έχετε ρωτήσει ποια είναι, από πού είναι Υπάρχει και video review και video unboxing, αν θέλετε μπείτε τσεκάρετε το, θα υπάρχει και στο τέλος του βίντεο Από τότε που τα αγόρασα λοιπόν είμαι υπερικανοποιημένος, εδώ και δύο χρόνια δεν έχω κανένα παράπονο απόλυτο. είναι super duper Έως ότου έπεσε το μάτι μου σε αυτά εδώ το πρόβλημα που είχα πριν από δύο χρόνια ήταν ότι δεν μπορούσα να προμηθευτώ τα super lux εύκολα. Εγώ βρήκα ένα κατάστημα τότε από Λάρισα, μου τα στείλανε όλα κομπλέ. Με τα χίλια ζόρια μένα, αλλά τα κατάφερα. Πλέον ανακάλυψα και βλέπω ότι υπάρχουν σε πολλά κινέζικα καταστήματα. Τα συγκεκριμένα έχουν έρθει από το Gearbest. Στην περιγραφή θα υπάρχει link για όσου ενδιαφέρεστε να τα ρίξετε μια ματιά. Η τιμή του είναι γύρω στα 34-35 ευρώ. Με το που τα είδα, λέω θέλω να το δοκιμάσω. Πέρα το ότι είναι πανέμορφα εξωτερικά, τουλάχιστον στα δικά μου γούστα είναι πένα, υποστηρίζουν ότι προσφέρουν μια πάρα πολύ όμορφη και ποιοτική εμπειρία στον ήχο. Βλέπετε και όλο στο κουτί γράφει Enhanced Sound Reproduction Makes HD 330 suitable for easy music listening. And for engineers to simulate the general public listening experience. Χωρίς τα αγγλικά μου είναι χάλια, το ξέρω, αλλά anyway, έτσι πάει. Ε, τα συγκεκριμένα τα πήρα πιο πολύ να τα δοκιμάσω, ε, δεν έχω δει review, δεν έχω δει unboxing γιατί δεν το έχω ψάξει πολύ το θέμα, μαζί θα τα δούμε και μαζί θα πάρω μια πρώτη εμπειρία. Ε, με εντυπωσίασαν τουλάχιστον εμφανισιακά και αυτά που υποστήριζαν τιμή του τη βρήκα αρκετά αξιοπρεπή και θα ήθελα μαζί να δούμε πώς είναι και αν όντω αξίζουν. Πάντω, αυτά εδώ τα έχω αγαπήσει. Εάν θέλετε φθηνά και οικονομικά, πάτε πάρτε τα. Αν τα βρείτε Ελλάδα, πάρτε τα Ελλάδα από το εξωτερικό. Νομίζω ότι μπορεί να σα βάλω και από αυτά, αν τα βρω link από κάτω. Ε, από εκείνα έρχονται γύρω, γύρω στα 24-25 ευρώ, τουλάχιστον αυτά που φορά. Και είναι studio ακουστικά για να μπορεί να κάνει να ακούς καλύτερα πιο καθαρά τι φωνέ. Δεν έχουν μπάσο, αλλά βοηθάνε τουλάχιστον όταν ασχολείσαι με μοντάζ και κάνει επεξεργασία βίντεο και ήχου. Είναι ιδανικά για χαμηλό κόστο πάντα μιλώντα έτσι. Πάμε να δούμε. Wow. Το εντυπωσιακό είναι ότι όπως βλέπω δεν έρχονται χήμα ή σαν ένα κουτί. Έρχονται μέσα σε μια πλαστική σκληρή θήκη και έχει και μισό λεπτάκι. Και έχει και αυτό εδώ. High SPL Super Lux. Να δούμε κιόλα και την καρτελίτσα από κοντά. HD 330, HD 660. Μ' αρέσει που έχει το χαρακτηριστικό καρτελάκι αυτό μέσα για να ξέρουμε και τι γίνεται. Είναι η σύγκριση ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Προφανώ είναι δύο διαφορετικά εντελώ. Ακουστικά μπορεί να μοιάζουν, αλλά τα HD330 είναι Dynamic, Dynamic και τα 660. Semi-open αυτά που έχουμε εμεί εδώ να δούμε. closed τα 660. Το χέρι μου δεν είναι και το super σταθερό, αλλά ναι, εντάξει. Ε, τι άλλο. Υπάρχουν τριών τύπων ακουστικά, τα κλειστού, τα ημι ανοιχτού και τα ανοιχτού τύπου. Τα κλειστά είναι αυτά που δεν επιτρέπουν τους ήχους από το περιβάλλον να μπουν μέσα στο ακουστικό, στην κοιλότητα και να επηρεάσουν τον αυτόν που ακούει μουσική ή ακούει κάποιο παιχνίδι, καθώς παίζει ένα παιχνίδι, ακούει τους ήχους. Όταν παίζει ένα παιχνίδι, ωραία είναι τα κλειστού τύπου, δεν σας επηρεάζει το περιβάλλον καθόλου, απορροφάστε. Όταν ακούτε όμως μουσική, τα καλά ακουστικά χρησιμοποιούν το περιβάλλον, δηλαδή Επικοινωνούν οι συχνότητε, καθώς εκπέμπει παλμούς στο ηχείο ή μεμβράνη του ηχείου. Χρησιμοποιεί και το περιβάλλον γύρω από το ακουστικό προκειμένου να πετύχει μια καλύτερη απόδοση στον ήχο και μια πιο πλούσια εμπειρία στα συχνότητε. Γενικά, εάν ασχολείστε με την επεξεργασία ήχου, βίντεο ή θέλετε να ακούτε καλή μουσική προτιμάτε όχι κλειστά ακουστικά ή μη ανοιχτού τύπου ή ανοιχτού τύπου. Τα κλειστά, αν ασχολείστε κυρίω μόνο με το game, και νομίζω είναι η συμβουλή μου που θα σα έδινε γι' αυτό. Η συχνότητά του είναι από 10 Hz εως 30 kHz. Θα, θα ασχοληθούμε κυρίω με τα HD 330. 150 ohm, 96 dB. Μοιάζουν πάρα πολύ. Ε, η capacity, χωρητικότητα των πυκνοτών, power capacity, είναι ε, 100 mW ή τόσο ok. Anyway, 6 Νιούτων είναι η πίεση που ασκούν στα αυτιά. Βλέπετε, έχουν μετρήσει και με δυναμόμετρο το πόση η πίεση ασκούν στα αυτιά καθώς το ζουλάνε το κεφάλι τα ακουστικά. 300 γραμμάρια είναι 50 γραμμάρια πιο βαριά από ότι τα HD660. Έχει 3 μέτρα και τα δύο καλώδια. Τεράστιο καλώδιο, αλλά είναι κόλντ. Είναι σε σπήρα που θυμίζει τα παλιά ακουστικά ή τα ακουστικά που χρησιμοποιούν σε στούντιο. Το οποίο του δίνει μια διαφορετική αίσθηση, λίγο πιο high class και τρία μισά jack, το οποίο μπαίνει παντού σε όλα σε κινητά σε MP3 και έχει και αντάπτορα 6.3 σε περίπτωση που το θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε ενισχυτή κονσόλα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από την αρχή υποδηλώνει ότι πρόκειται για πιο υψηλή ποιότητα και πιο πολύ επεξεργασία ήχου και μια καλύτερη ακουστική εμπειρία τα συγκεκριμένα ακουστικά. Μ' αρέσει γιατί έρχονται σε αυτό εδώ το βαλτσάκι, πραγματικά δεν το περίμενα. Εντάξει πρώτη φορά, ψευτοπλαστικό, το παραδέχομαι. Είναι σαν τι τίκε που βάζουν τα κλειδιά όταν τα πουλάνε ή τα κατσαβίδια. Αλλά τουλάχιστον τα προστατεύουν περισσότερο. Έχετε το αυτοκόλλητο απ' έξω. Ε, Επίση, κάτι που διάβασα μέσα στο, χαρατα... στο καρτελάκι λέει Αυτά τα ακουστικά είναι ικανά να αναπαραγάγουν extremely high sound pressure level in order to reproduce high dynamic music sound signal without distortion. Τα αγγλικά μου είναι χάλια, ξαναλέω. Αλλά τέλο πάντων, γενικά είναι super ποιοτικά. Πάμε να τα δούμε όμω, αρκετό μπλα μπλα. Αν καταφέρω να τα ανοίξω, είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά. Και μα καλωσορίζουν ε, τα ακουστικά, να τα δούμε. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, θα τα βγάλω, θα απομακρύνω τη θήκη, αν μου επιτρέπετε. Η οποία είναι αρκετά βαριά από μόνη της. Το καλώδιο αν και 3 μέτρο. τυλιγμένο σε μέτρο είναι περίπου στο ένα μέτρο. Αλλά τεντώνει, οπότε μπορείτε... Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί αυτά σου έδιναν την ικανότητα να τα χρησιμοποιείς στα... στο ένα μέτρο ή στα τρία, αλλάζοντα το καλωδιάκι. Αυτά είναι πακτωμένο μέσα βέβαια, αν χαλάσει δεν μπορείς να αλλάξει, ενώ αυτά αλλάζει. Και πάμε να τα δούμε. Είναι αρκετά ωραία στη βαρά, ε, φ, ξεκινώντας, ας ξεκινήσω από τα βασικά, από τα πρώτα κομμάτια. Βλέπουμε εδώ, να φτιάξω λίγο και το zoom. Εδώ βλέπουμε το jack, επιχρυσωμένο σκονβέρτορας, να δούμε και από κάτω. Βγαίνει, α είναι βιδωτό, wow. Ακόμα καλύτερα και επιχρυσωμένο, επιχρυσωμένο jack 3.5, το οποίο για να μην βγαίνει εύκολα είναι βιδωτό, υπέροχα πολύ καλή λεπτομέρεια, μου άρεσε. Βλέπετε το καλώδιο. Ωραία, δεν Α... Αν αναπτυχθεί πλήρω είναι 3 μέτρα. Πάμε τώρα στα ακουστικά αυτά καθε αυτά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι αρκετά σκληρά βέβαια. Τα 6 νιούτον είναι αρκετά σκληρά. Τεράστιο στρογγυλό πατ μέσα. Ε, αυτό είναι αρκετά μαλακό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει στην πολυχρησία. Δίσκο... Αλλάζουνε. Ναι παίζει να αλλάζουνε, παίζει να βγαίνουν αυτά. Ε, βλέπετε εδώ πέρα τα καλώδια φαίνονται, ξεχωρίζουνε που τα συνδέουν. Αυτά τους προσδίδει ότι είναι λίγο πιο ευαίσθητα κατά με. Θέλει λίγο προσοχή γιατί στα ακουστικά τα οποία δεν φαίνονται τα καλώδια αντέχουν και περισσότερο. Ελπίζω να μην τα παίξουνε. Πάμε λίγο, βλέπω αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό εδώ. Είναι μέταλλο, αλλά λαμαρινομέταλλο θα το έλεγα, σαν αλουμίνιο μοιάζει, το οποίο βέβαια συνδέεται εδώ, να δείτε, με βιδούλες ε, τύπου Philips, πολύ μικρές, ε, το σήμα εδώ πέρα, ωραίο αισθητικά, είναι αρκετά όμορφο, super looks, professional left, 2x150 ohm, Μ' αρέσουν οι λεπτομέρειε αυτέ, φανερώνουν ποιότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο χέρι να σα δείξω κιόλα φαίνεται λίγο ψεύτικα, ειδικά οι συνδέσει εδώ. Ελπίζω να αντέξουν και να μην πεθάνουν. Αυτά εδώ που φοράω στο κεφάλι μου είναι υπερβολικά ανθεκτικά και δεν έχω πάθει τίποτα. Ε, επίσης, Επίση, αυτό που πρόσεξα είναι ότι είναι ιδιαίτερο το από πάνω, το palm, το, αυτό που προστατεύει το μαξιλαράκι του κεφάλι. Αρκετά λεπτομερέστε, το φανερώνει μια ποιότητα. Μ' αρέσει, είναι και αυτό μαλακό δεν μετακινείται εύκολα μέσα. Κρύβεται το καλώδιο. Βέβαια, η αλήθεια μπορείτε να το πειράξετε και να βγάλετε εύκολα τα καλώδια. Αλλά, όπω ξαναλέω, εμένα το ότι προεξέχουν αυτά εδώ δεν μου αφήνει και την καλύτερη εμπειρία χρήση. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι με προσοχή. Αν τα χρησιμοποιείτε, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Είναι αρκετά βαριά, θα έλεγα. Επίση, βλέπετε εδώ τι τρυπούλε, οι οποίε φαίνεται ότι μέσω αυτών επικοινωνεί ο καθώ αναπαραγάγεται. Γιατί απελευθερώνονται και από τι δύο κατευθύνσει, και προ το αυτή και έξω από το αυτή. Ε, ανθεκτικά φαίνονται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα παίζει να είναι όλο μέταλλο. Αλλά είμαι περίεργο να δω αν ανοίξουν Ανοίγουν εύκολα. Ανοίγουν εύκολα. Όχι που δεν θα το έκανα. Ελπίζω να μην το χαλάσω. Να ζουμάρω κιόλα λίγο καλύτερα να το βλέπετε. Ξέρω ότι και εσά σα τρώει η περιέργεια να δείτε πώ είναι μέσα. Α, μέταλλο. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, πάνω στο οποίο κάθεται, ωραία. Βλέπετε ότι προφανώς ανοίγω κλείνουν για να προσαρμόζονται στο σχήμα του κεφαλιού, το καλώδιο από πάνω. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι απλωμένο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι και χαλάσει, ελπίζω. Ε, πάντως σας δίνει, το ότι σας δίνει η πρόσφαση είναι καλό αν θέλετε να τα πειράξετε. Ας πούμε αν είστε τεχνικός και θέλετε να παίξετε με αυτά λίγο παραπάνω, είναι, α, είναι ένα κλικ περισσότερο προσβάσιμο. Είναι ξεχωριστά, δεν έχω ξαναδεί αυτό το σχέδιο σε άλλα. Ε, μεγαλώνουν, όπω είδαμε και μέσα. Ναι. Και γενικά είναι για μεγάλου τύπου κεφάλαια, δηλαδή πφ, χαλαρά μπαίνει μια κεφάλαια από τη δικιά μου, πλάκα, Πάμε να δούμε πώ είναι όμω και στα δικά μου τα αυτιά. Να σα δείξω και τα HD δίπλα, σε μέγεθο μοιάζουν αρκετά ε, αυτά είναι πιο βαριά, αυτά είναι πιο ελαφριά. Αλλά α δούμε πώ είναι και στο κεφάλι μου: αυτό είναι το αριστερό, αυτό είναι το δεξί. Πέρω. Στο δικό μου κεφάλι, σα το είπα, όντω πρέπει να τα ανοίξω. Τα ανοίξα τέρμα και κάθονται τέρμα. Οπότε για μεγάλα κεφάλια όπω είναι το δικό μου, κάθονται αρκετά ωραία. Δεν τα πιέζονται, είναι πιο μαλακά από τα HD668. Το καλώδιο, αρκετά είναι λίγο πιο βαρύ είναι, ίσως να είναι λίγο ενοχλητικό γιατί το βάρος του είναι μεγάλο αλλά πάμε να δοκιμάσω να ακούσω μερικά κομμάτια επιστρέφω αμέσως, μην κλείσετε θα γυρίσω την κάμερα να με δείτε ε, σε τρία δευτερόλεπτα επιστρέφω λοιπόν, σχετικά με τα ακουστικά επειδή τα δοκίμασα ε, τα δοκίμασα σε πάρα πολλά κομμάτια έβαλα metal ε, ηλεκτρονική μουσική Μπορώ να πω ότι είμαι κατεντυπωσιασμένος, απλά ένα αρνητικό που θα μπορούσα να πω είναι ότι Γενικά είναι πολύ σφιχτά για το κεφάλι, βέβαια επειδή είναι λαμαρινάκι μπορεί λίγο να διορθωθεί, ε, πιέζουν αρκετά το κεφάλι και κυρίως αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι με πιέζουν εδώ στα μυλίγκια πιο πολύ, ίσως επειδή όλη η πίεση ασκείται κυρίως σε αυτό εδώ το σημείο, ε, είναι μετά από λίγη ώρα ενοχλητικό, επίσης ε, ξανατονίζω λίγο το ξαναδιάβασα high spl, σημαίνει high sound pressure. Έχει αρκετά υψηλή πίεση ο ήχο, που σημαίνει ότι είναι αρκετά επικίνδυνο για τα αυτιά αν το παρακάνετε. Δηλαδή θέλει να τα ακούσει, αλλά να μην τερματίζει την ένταση. Επειδή είναι αρκετά δυνατή η ένταση, σε απομονώνει, αν και με ανοιχτού τύπου, μπορεί να μην ακούσει τίποτα από το τι γίνεται γύρω σου. Ε, το καλώδιο είναι ωραίο. Είναι βολικό. Απλά το μόνο αρνητικό είναι ότι η φάση πρέπει λίγο να ανοίξει να πάρει τη φόρμα του για αρχή επειδή είναι καινούργιο ακόμα είναι αρκετά βαρύ και λίγο δίστροπο τα ακουστικά γενικά όσο ακουστικά στο κεφάλι πάνω κάθονται καλά το μόνο που σας υπάρχει ειδικό είναι ότι πιέζουν αρκετά αλλά ξαναλέω εγώ έχω τεράστιο κεφάλι εσείς μπορεί να έχετε πολύ πιο μικρό κεφάλι από μένα οπότε να είστε ικανοποιημένοι ε, ικανοποιημένος είμαι ε, η ποιότητα του είναι εντυπωσιακή όσο δεν πάει είναι είναι ωραίο ο ήχο που βγάζουν, μου άρεσε. Και μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια επίπεδα και λίγο καλύτερο από τα Superlux, τα HD668B. Η αλήθεια είναι ότι θα μείνω για αρκετό καιρό ακόμα σε αυτά, κυρίω γιατί είναι πιο ελαφριά και πιο χαλαρά στο κεφάλι, αλλά υπάρχει και εναλλακτική αυτή. Ελπίζω να σα άρεσε το unboxing. Review δεν θα το έλεγα γιατί δεν έχω φάει πολύ ώρα με τα συγκεκριμένα, άκουσα κάποια κομμάτια. Κυρίω εγώ θα τα πρότεινα για χρήση studio, μοντάζ και για να ακούτε όμορφη κλασική ποιοτική μουσική, jazz. Ε, και για. Βέβαια, έχουν ωραίο μπάσο, δεν έχουν το τρελό μπάσο. Βέβαια, σε μερικά κομμάτια το νιώσα λίγο μπουκωμένο το μπάσο του. Σε άλλα έπαιζε αρκετά ωραία. Βέβαια, σα είπα ότι ο ήχο είναι πάρα πολύ δυνατό, έρχεται με πάρα πολύ υψηλή ένταση και είναι αρκετά ευαίσθητα. Μ' αρέσανε, μ' αρέσανε. Ελπίζω βέβαια αυτό εδώ να αντέξει. Εάν έχετε μικρά παιδιά ή είστε μικρή ηλικία, δεν θα σα τα συνιστούσα γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα, τα, θα ζήσουν στα χέρια σα. Ε, ε, αλλά εάν είστε πιο μεγάλη ηλικία και σα αρέσει ο καλό και ποιοτικό ήχο, θα τα συνιστούσα. Νομίζω ότι είναι, είναι ένα αρκετά ωραίο αντίστοιχο για τη συλλογή κάποιου να ακούει όμορφη μουσική με καλά καλέ συχνότητε και καθαρέ συχνότητε. Μπορώ να πω ότι στα φωνητικά, στα περισσότερα κομμάτια τα άκουγα όμορφα, καθαρά. Άκουσα λίγο jazz, άκουσα λίγο Frank Sinatra. Μου άρεσε. Τα metal, βέβαια, metal και rock δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, αλλά μου άρεσε και εκεί αρκετά. Άκουσα και μερικά μπασά τα κομμάτια. Η αλήθεια είναι ότι κάποια ήταν τρομερά, κάποια ήταν Στι γενικέ γραμμέ είναι για συγκεκριμένα γούστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία. Αν και χρησιμοποιώ ακουστικά, η αλήθεια είναι ότι οι γνώσει μου είναι εμπειρικέ. Δεν έχω μεγάλη γνώση στο θέμα θεωρία του ήχου. Αλλά με βάση τη χρήση που έχω κάνει γιατί έχω πάρει πάρα πολλά ακουστικά στη ζωή μου μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι κατατάσσονται στα 2-3 καλύτερα που έχω χρησιμοποιήσει. Κορυφαία για μένα τα Superlux. Μπορεί να είναι καλύτερα, αλλά είναι ακόμα νωρί για μένα να το κρίνω αν θα είναι όντω καλύτερα. Από τη σύντομη χρήση νομίζω θα κατέτασα ένα κλικ πιο κάτω και σας λέω αυτό που με περιορίζει είναι ότι το κεφάλι μου λίγο ασφικτιά σε αυτά τα ακουστικά. Αυτά ήταν λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, link θα υπάρχει στην περιγραφή αν θέλετε να το τσεκάρετε. Check the κόστο εδώ, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας από μένα.